Σαν τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, βλέπουμε δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι γνωστός με το όνομά του, το λένε Λάζαρο, και είναι φτωχός. Ένας άνθρωπος που αρκείται στο να στέκει έξω από τη θύρα του πλουσίου, που είναι ο άλλος άνθρωπος, και να τρέφεται από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά πηγαίνουν εκεί πέρα και τα σκυλιάκια που κλείνουν τις πληγές και κάνουν χειρότερη την κατάστασή του. Ο άλλος ο πλούσιος κάθε μέρα λέει ενεδιδής και το λαμπρός, μπορούσε τα πιο ωραία ρούχα και τρεφόταν πάρα πολύ καλά και παίρνει και γενικά περίφημα. Αλλά ήρθε η ώρα που έπρεπε να φύγουν από αυτόν τον κόσμο. Φύγαν και οι δύο και ο πλούσιος, ο οποίος χαρακτηριζόταν, προσέξτε το αυτό, ως πρόσωπο από την προσκόλληση που είχε στα αγαθά, βρίσκεται στην κόλαση, σε φλόγες και τόσο πολύ κακοπερνάει που κοιτάζει απεγνωσμένα δεξιά-αριστερά και βλέπει κάπου πολύ μακριά του τον φτωχό, τον Λάζαρο, τον αναγνώρισε, ξαφνικά τον πρόσεξε να είναι μέσα στους κόλπους του Αβραάμ και να χαίρεται. Και αυτός μέσα στις φλόγες πονάει, οδυνάται την φλογή ταύτη και παρακαλάει τότε τον Αβραάμ και του λέει, στείλε λέει αυτόν τον φτωχό τον Λάζαρο, είχε μάθει φαίνεται να τον έχει αθελήματα, να δροσίσει το δαχτυλάκι του λέει και να έρθει να μου δροσίσει τα χείλη, γιατί καίγομαι και δεν μπορώ, πονάω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μεταξύ ημών και ημών που λέει ο Αβραάμ, χάσμα μέγα εστηρίχθη, υπάρχει μεγάλο χάσμα. Τουλάχιστον λέει, πες τους συγγενείς μου που ζουν στα αδέλφια μου, στείλε κάποιον από τους νεκρούς να τους μιλήσει και να τους πει για να μην έρθουν σε αυτή τη φοβερή κατάσταση που βρίσκομαι εγώ. Γυρνάει και λέει λοιπόν ο Αβραάμ, ότι έχουν λέει το Μωυσή και τους προφήτες που τους μίλησαν. Ξέρουν τον νόμο, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Όχι λέει είναι αλλιώς, αν κάποιος από τους νεκρούς πάει και τους μιλήσει, τότε σίγουρα θα τον ακούσουν. Αν δεν άκουσαν, λέει ο Αβραάμ, το Μωυσή και τους προφήτες, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς και τους μιλήσει, θα τον πιστέψουν και θα τον ακούσουν. Και όπως το λέει ο Χριστός, όπως το λέει ο Αβραάμ, έτσι και έγινε. Αναστήθηκε από τους νεκρούς, ποιος ο Χριστός ο ίδιος, και τους μίλησε, και ο Λάζαρος, ο φίλος του Χριστού, αλλά δεν τον πίστεψαν. Γιατί ο άνθρωπος όταν καλοπερνάει και έχει μάθει να είναι δεμένος με αυτή την καλοπέραση, ξέρετε, πέφτει σε ένα μεγάλο πάθος να λατρεύει την κτήση παρά τον κτήσατε. Να λατρεύει πιο πολύ τα κτίσματα παρά εκείνον που τα δημιούργησε. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Αυτή είναι η μεγάλη αμαρτία. Το να έχουμε στα χέρια μας χρήματα και κτήματα από μόνο του δεν είναι κακό. Αλλά το πόσο δεμένοι είμαστε με αυτά. Αν τα λατρεύουμε ως Θεό μας και αν τα διαχειριζόμαστε μόνο και μόνο για τη δική μας καλοπέραση, τότε αυτό είναι πράγμα πολύ κακό. Γιατί αυτό ανατρέπει στην πράξη την εντολή της αγάπης. Και ο Χριστός μας έχει πει ότι δύο εντολές είναι βασικές. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται ο νόμος όλος και οι προφήτες. Έτσι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Με βάση λοιπόν αυτές τις δύο εντολές κρίνεται ο κάθε άνθρωπος. Αλλά και με βάση αυτές τις εντολές ερμηνεύονται και όλες οι υπόλοιπες. Λέει κάπου ας πούμε, να μην κλέψεις. Τι σχέση έχει αυτό με την αγάπη? Μα αν αγαπάς τον συνάνθρωπο υπάρχει περίπτωση να του πάρεις κάτι? Όχι.
να μην πηχεύσεις. Αν αγαπάς τον άνθρωπο αυτό που έχει αυτή τη γυναίκα, θα πας να του την πάρεις? Όχι. Να μην λες ψέματα. Αν αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, λες ποτέ ψέματα? Όχι. Όλες οι εντολές στηρίζονται στον νόμο της αγάπης. Και η αθέρτηση του νόμου της αγάπης είναι αυτή που οδηγεί τον άνθρωπο στην κόλαση. Βλέπουμε λοιπόν να επαληθεύεται ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππόνος, ο οποίος λέει αγάπα και κάνε ό,τι θες. Γιατί αν αγαπάς πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να σπάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αμαρτήσεις και να πας στην κόλαση. Οι άνθρωποι όμως ξεχνιόμαστε στην πορεία της ζωής. Αρχίζουν και έρχονται δώρα στη ζωή μας. Υλικά, αγαθά, καριέρα, υγεία, πανεπιστήμια, θέσεις, υγεία, άνθρωποι γύρω μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί. Και όλα αυτά αρχίζουμε να μην τα αντιλαμβανόμαστε ως χαρίσματα του Θεού στη ζωή μας, ως δώρα του Θεού στη ζωή μας. Και τι κάνουμε? Σφετεριζόμαστε αυτά τα δώρα, αυτά τα χαρίσματα και νομίζουμε ότι είναι δικά μας, ότι εμείς τα καταφέραμε, ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή εμείς είμαστε ικανοί, έξυπνοι, καλοί, ό,τι θέλει ο καθένας σας βάλει εκεί πέρα, γι' αυτό το λόγο και όλα αυτά που έχουμε τα έχουμε και τα χαιρόμαστε. Και εκείνε που πατάμε την Πανελόφλουδα και γλιστράμε κανονικότατα σε έναν κατήφορο τεράστιο. Σε έναν κατήφορο που είναι ικανός να μας ρίξει σε αυτή τη φλόγα για την οποία μιλάει ο φτωχός αυτός της περικοπής, ο πλούσιος αυτός της περικοπής και λέει ότι οδυνόμε εν τη φλογή τάχτη. Αυτός ο κατήφορος μπορεί να σταματήσει. Αν γυρίσουμε τα μάτια μας στο Ευαγγέλιο και αν δούμε τα άπειρα παραδείγματα που μας δίνουν και μεταξύ αυτών το παράδειγμα του πλουσίου της περικοπής και του φτωχού Λαζάρου. Και αν αρχίσουμε να δοξάζουμε καταρχήν τον Θεό για όλα όσα μας έχει δώσει. Να το κάνουμε με την καρδιά μας και με τα χείλη μας. Και αν αρχίσουμε να δοξάζουμε και τον Θεό με πράξεις, με έργα αγαθά, με το να μοιραζόμαστε τα δώρα που Εκείνος μας έδωσε με τα αδέρφια μας. Θα πει ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, πίστης λέει, αν έργων νεκρά εστί. Μια πίστη που δεν έχει έργα είναι νεκρή πίστη. Και από αυτή την νεκρή πίστη δυστυχώς πάσχουμε όλοι όσοι προοριζόμαστε για την κόλαση. Γιατί μας αρέσει να πούμε ίσως για τον Χριστό ωραίες ιστορίες, μας αρέσει ενδεχομένως να κάνουμε τους καλούς χριστιανούς, αλλά στην πράξη είμαστε φιδωλοί στο να μοιραστούμε αυτά που Εκείνος μας έδωσε με τους συνανθρώπους μας. Έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο, αντί να φοβάται τον Θεό, μη τυχόν και βρεθεί μακριά δηλαδή από τον Θεό, αυτό είναι ο φόβος του Θεού, να φοβάται, μη τυχόν και χάσει κάτι από αυτά που του έδωσε ο Θεός. Και αυτός ο φόβος κάνει τον άνθρωπο ακόμη πιο πολύ δούλο στα πράγματα. Το κάνει τον άνθρωπο ακόμη πιο πολύ ανασφαλή. Το κάνει τον άνθρωπο ακόμη πιο πολύ να κοιτάζει να περιχαρακώσει όσα έχει, να τα φυλάξει, να τα προστατεύσει. Πεθαίνει από το άγχος του συνήθως, μη τυχόν και κάτι που ξεφύγει. Ενώ ο άνθρωπος που φοβάται μόνο τον Θεό και ξέρει ότι ό,τι έχει, τα πάντα είναι του Θεού και σε εκείνον ανήκουν και ξέρει να τα μοιράζεται, αυτός ούτε άγχος έχει, ούτε φόβο έχει, ούτε σκέφτεται μην τυχόν και χάσει κάτι. Το μόνο που τον νοιάζει είναι μη χάσει τη σχέση του με τον Θεό. Και εδώ ερχόμαστε να επαληθεύσουμε το λόγιο της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Να φοβόμαστε, λέει τον Θεό, αυτή την έννοια, να μην χάσουμε τη σχέση μαζί του, είναι η αρχή της σοφίας. Αυτό κάνει τον άνθρωπο σοφό. Το κάνει καλό επενδυτή, θα λέγαμε, με έναν όρο οικονομικό. Γιατί δεν επενδύει στα πρόσκαιρα, στα προσωρινά, στα φθυρόμενα, αλλά επενδύει σε εκείνα που είναι αιώνια,
αθάνατα, άφθαρτα και αμετάθετα. Και όποιος επενδύσει σε αυτά, δεν χάνει ποτέ. Θα πάρει μεγάλη απόδοση με βάση την επένδυση που έκανε και θα πάρει, όπως λέει το Ευαγγέλιο, μισθό εκατονταπλασίωνα. Όλα αυτά γιατί τα λένε όμως? Γιατί κανείς από εμάς δεν ξέρει πόσο θα ζήσει. Υγιείς και λιγότερο υγιείς. Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Με λεφτά ή χωρίς λεφτά. Ό,τι θέλετε. Και να έχετε, δεν ξέρετε την επόμενη στιγμή. Δεν ξέρουμε την επόμενη στιγμή. Άρα, ο χρόνος που πρέπει να επενδύσουμε είναι τώρα. Δεν είναι ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Ο χρόνος που πρέπει να τοποθετηθούμε σωστά στη ζωή είναι αυτή η στιγμή που εγώ μιλάω και εσείς ακούτε και που μετά από λίγο ίσως, αν μας δώσει ο Θεός ένα λεπτό, δύο ακόμη, ίσως προλάβουμε να κοινωνήσουμε. Αυτή τη στιγμή την καρδιά μας είναι που πρέπει να τη στρέψουμε προς το Θεό. Άμος κόμμεντας καρδίας φωνάζουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία, αλλά οι περισσότεροι, καμιά φορά και εμείς που το λέμε, είμαστε προμουτισμένοι κανονικά στο έδαφος και δεν μπορούμε να σηκώσουμε να δούμε προς τα πάνω τίποτε, ούτε το Θεό, ούτε την καρδιά μας να ανυψώσουμε. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε κάνει λάθος επένδυση. Επενδύστε σωστά. Μην αφήνετε το κάλλος και την ομορφιά αυτών των πραγμάτων που έχουμε σε αυτή τη ζωή να μας παρασύρουνε και να μας κάνουν να χάσουμε και τούτη τη ζωή και την αιώνια. Η πραγματική ομορφιά, εκείνη που θα σώσει τον κόσμο, όπως λέει και ο μεγάλος λογοτέχνης ο Ντοστογεύσκη, είναι σε εκείνον που είναι ο ωραίος, κάλλη, παραπάντας ανθρώπους. Και αυτός είναι ο νηφίος Χριστός. Αν θέλετε ομορφιές, βυθιστείτε στο πρόσωπο του Χριστού. Βυθιστείτε στην ομορφιά του Χριστού. Αντλήστε από τον Χριστό, ζήστε με τον Χριστό. Και τότε μόνο θα ζείτε την ομορφιά και μέσα και έξω σας και θα τη σκορπάτε σε όλους τους ανθρώπους. Αν κολλήσουμε σε αυτές τις ομορφιές του κόσμου τούτου, στο τέλος, το φινάλε θα είναι πολύ τραγικό. Θα φτάσουμε κι εμείς να περάσει στα σκιά η ζωή μας, σαν ένα όνειρο, και να μην έχουν πάρει χαμπάρι τι έγινε. Το μόνο που θα ξέρουμε, ότι απλά οδυνόμεθα εν τη φλογή τάφη. Μη γεννήτων, μακάρι να μας κερδίσει όλους η ομορφιά του Χριστού.